έχουμε φτάσει πλέον στο σημείο όπου έχουμε σχηματίσει τον μπλε σταυρό και επίσης τον έχουμε προσανατολίσει σωστά. Δηλαδή, κάθε ένα από τα κριανά του κυβάκια είναι προσανατολισμένα στο ίδιο κεντρικό χρώμα των άλλων τεσσάρων πλευρών. Το πορτοκαλί με το πορτοκαλί, το λευκό με το λευκό, το κόκκινο με το κόκκινο και το κίτρινο με το κίτρινο. Το επόμενο βήμα είναι να ασχοληθούμε με αυτά τα τέσσερα γωνιακά κυβάκια. Ο πρώτος στόχος είναι να τα τοποθετήσουμε στη σωστή τους θέση. Σωστή θέση σημαίνει και τα τρία χρώματα που μπορεί να έχει ένα γωνιακό κυβάκι να αντιστοιχούν με τις τρεις πλευρές με τις οποίες συνορεύει. Παράδειγμα, αυτό εδώ το κυβάκι έχει λευκό, κόκκινο, μπλε. Δεν είναι στη σωστή θέση, γιατί οι πλευρές που συνορεύει είναι κίτρινο, κόκκινο, μπλε. Αν κοιτάξουμε προσεκτικά, αυτό το κυβάκι είναι στη σωστή του θέση, γιατί έχει πορτοκαλί, λευκό, μπλε. Και οι πλευρές που, στις οποίες βρίσκεται και συνορεύει είναι πορτοκαλί, λευκό, μπλε. Οι πιθανότητες να είναι και τα τέσσερα στη σωστή τους θέση ήδη είναι μικρές. Εάν όμως εσείς είστε πολύ τυχεροί, ούτως ώστε και τα τέσσερα γωνιακά κυβάκια να είναι ήδη στη σωστή θέση, το βήμα αυτό μπορείτε να το παρακάμψετε και να πάτε στο επόμενο βίντεο. Εάν λοιπόν δεν έχετε κανένα κυβάκι στη σωστή θέση ή έχετε ένα ή δύο ή τρία ή τέσσερα, τότε πρέπει να ακολουθήσετε μια συγκεκριμένη σειρά από εντολές. Ας υποθέσουμε ότι κανένα κυβάκι δεν ήταν στη σωστή θέση. Τι κάνουμε? Εφαρμόζουμε τον εξής αλγόριθμο. Π, δέλτα, π τόνος, α τόνος, π, δέλτα τόνος, π τόνος, α. Εφαρμόζοντας αυτή τη σειρά από εντολές, θα έπρεπε τουλάχιστον ένα να έχει έρθει στη σωστή του θέση. Πάμε να το βρούμε. Αυτό δεν είναι όπως βλέπουμε. Αυτό δεν είναι. Αυτό δεν είναι. Ούτε αυτό είναι. Εάν λοιπόν δεν έχει έρθει στη σωστή του θέση, ξαναεφαρμόζουμε τον ίδιο αλγόριθμο. Π, δέλτα, π τόνος, α τόνος, π, δέλτα τόνος, π τόνος, α. Ξανακοιτάμε τα κυβάκια και βλέπουμε ότι ένα κυβάκι, αυτό εδώ, έχει έρθει στη σωστή θέση. Και όχι μόνο ήρθε στη σωστή θέση, αλλά καθαρά αποτύχει, έχει προσανατολιστεί και σωστά. Τα υπόλοιπα, όπως βλέπουμε, δεν βρίσκονται στις σωστές θέσεις, αλλά τα υπόλοιπα δεν μας ενδιαφέρουν. Αυτό που μας νοιάζει στην ουσία σε αυτό το βήμα είναι τουλάχιστον ένα να το φέρουμε στη σωστή θέση. Από τη στιγμή που θα γίνει αυτό, γυρίζουμε τον κύβο ούτως ώστε αυτό το κυβάκι που είναι στη σωστή θέση, και ξαναλέω, όχι αναγκαστικά να έχει πάρει και το σωστό προσανατολισμό, αρκεί να είναι στη θέση που τα τρία χρώματά του συνορεύουν με τα τρία χρώματα των τριών πλευρών. Τότε το βάζουμε πάνω δεξιά και ξαναεφαρμόζουμε τον ίδιο αλγόριθμο. Π, δέλτα, π τόνος, α τόνος, π, δέλτα τόνος, π τόνος, α. Άμα δούμε τώρα τα τέσσερα ακριανά κυβάκια, αυτό είναι στη σωστή του θέση, αυτό είναι στη σωστή θέση και τυχαίνει να είναι και σωστά προσανατολισμένο, και αυτό έχει έρθει στη σωστή θέση γιατί είναι μπλε, κίτρινο, κόκκινο, μπλε, κίτρινο, κόκκινο. Και αυτό είναι στη σωστή του θέση γιατί είναι κίτρινο, πορτοκαλί, μπλε, κίτρινο, πορτοκαλί, μπλε. Εδώ τελείωσε αυτό το βήμα και στο επόμενο βίντεο θα εξετάσουμε πώς θα προσανατολίσουμε δηλαδή τα δύο εναπομείνοντα κυβάκια ή και τα τέσσερα εάν δεν ήταν ήδη προσανατολισμένα αυτά τα δύο, σωστά, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί και η τελευταία σειρά του κύβου του Rubik.